Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε λίγο κουρασμένοι και ίσως μου πέφτει ο άχαρος ρόλος λίγο της επιστήμης αργά το απόγευμα, αλλά θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι και η επιστήμη χρειάζεται να σκεφτούμε έξω από το κουτί και να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται τη φαντασία μας. Ο τίτλος λοιπόν της ομιλίας μου είναι «Μέσα από μαύρες τρύπες και σκουλικότρυπες». Δουλεύω στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στο Τμήμα Φυσικής και είμαι συγκεκριμένα θεωρητικός φυσικός, το οποίο σημαίνει ότι με ενδιαφέρει το σύμπαν στην ολότητά του, πώς συμπεριφέρεται, πώς αλλάζει και τι υπάρχει μέσα σε αυτό. Δύο από αυτά τα αντικείμενα είναι οι μαύρες τρύπες και οι σκουλικότρυπες και για τα οποία θα σας μιλήσω σήμερα. Θα ξεκινήσω δείχνοντας το εξώφυλλο ενός βρετανικού περιοδικού, του New Scientist, το οποίο ειδικεύεται στην δημοσίευση εκλαϊκευμένων άρθρων για τη φυσική, οι οποίες φυσικά βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές εργασίες και προσπαθεί να τις κάνει πιο προσιτές στον κόσμο. Στις 10 Μαρτίου, λοιπόν, του 2012, το New Scientist αφιέρωσε το εξώφυλλο και το κεντρικό του άρθρο σε μια δημοσίευση επιστημονική, στην οποία είχα συνεισφέρει και εγώ ως μία από τους συγγραφείς. Ο τίτλος του ήταν «Portal to another universe», «Δίωδος σε ένα άλλο σύμπαν», αν θέλετε. Παρόμοια άρθρα εμφανίστηκαν στο διεθνή τύπο, όπως παραδείγματος χάρη, στη USA Today, μια αμερικάνικη εφημερίδα, υπήρξε ένα άρθρο με τίτλο «Good News for Star Trek Fans». Και στον ελληνικό τύπο επίσης, παραδείγματος χάρη στην Καθημερινή, εμφανίστηκε ένα άρθρο που είχε τίτλο «Διαστημική σκουλικότρυπα Express». Προς τι ο ενθουσιασμός? Θα πρέπει να πάω αρκετά πίσω, ούτε καν μερικούς μήνες πριν όταν γράψαμε την επιστημονική εργασία, πρέπει να πάω πίσω στο 1915. Και η αρχή της ιστορίας ξεκινά με τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν, ένας από τους πιο διάσημους, αν όχι ο πιο διάσημος επιστήμονας που έζησε ποτέ πάνω στη Γη. Άλλαξε τον τρόπο σίγουρα που βλέπουμε όλο τον κόσμο. Έκανε πάρα πολλά επιτεύγματα, θα χρειαζόμουν ώρες για να τα εξηγήσω όλα, αλλά ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του ήταν η γενική θεωρία της σχετικότητας. Είναι η θεωρία η οποία περιγράφει τη βαρύτητα, την δύναμη η οποία μας κρατά κολλημένους επάνω στη Γη, αλλά και τη δύναμη που κρατά τους πλανήτες σε κίνηση γύρω από τον ήλιο. Θα μου πείτε, έχουμε ήδη μία θεωρία. Ξέραμε ότι ο Νεύτωνας από τα 1600 είχε κάνει μια πολύ καλή θεωρία για τη βαρύτητα. Νομίζω όμως ότι δεν θα σας εκπλήσω να σας πω ότι μια θεωρία του 17ου αιώνα δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σήμερα και όντως, ακόμα από τις αρχές του 20ου αιώνα, από τα 1900, έχει γίνει πλέον γνωστό ότι η θεωρία του Νεύτωνα δεν είναι μια τέλεια θεωρία για τη βαρύτητα. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ο Αϊνστάιν και μας έδωσε τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Είναι μια καταπληκτική θεωρία, πρώτον γιατί είναι πάρα πολύ ακριβής θεωρία. Δηλαδή, περιγράφει όλες τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις που βλέπουμε γύρω μας με φοβερή ακρίβεια. Δεν κάνει όμως αυτό. Κάνει και αυτό που δεν κάνει η νευτόνια θεωρία. Δηλαδή, μπορεί να προβλέψει καινούργιες λύσεις, καινούργια βαρυτικά αντικείμενα, που φυσικά στα 1915 δεν τα είχε δει ποτέ κανένας. Κάποια από αυτά τα αντικείμενα, οι μαύρες τρύπες, οι άσπρες τρύπες και οι σκουλικότρυπες. Και κάποια από αυτά τα πράγματα θα δούμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε με κάτι που ξέρουμε για το σύμπαν. Ότι το σύμπαν είναι γεμάτο από γαλαξίες και οι γαλαξίες είναι φτιαγμένοι από αναρρύθμιτα αστέρια. Αστέρια όπως είναι και ο ήλιος μας. Ο ήλιος μας, όπως ξέρουμε, παράγει τεράστια ποσά ενέργειας. Πού βρίσκει αυτή την ενέργεια? Από τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό του και κατά τη διάρκεια των οποίων ελαφρά χημικά στοιχεία ενώνονται για να σχηματίσουν βαρύτερα. Όμως κάποια στιγμή όλα αυτά τα ελαφρά στοιχεία, το καύσιμο, όπως λέμε των αστέρων, θα τελειώσει. Τι γίνεται τότε? Τότε θα αρχίσει να δράει βαρυτική δύναμη, η οποία μέχρι τότε την κρατούσαν, ουσιαστικά δεν άφηναν τον αστέρα να καταρρεύσει, επειδή όλη αυτή η ενέργεια που έβγαινε προς τα έξω δημιουργούσε μια ισορροπία στο εσωτερικό του. Τώρα όμως με τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις να έχουν σταματήσει, αυτή η ισορροπία καταραίει. Και μαζί με την ισορροπία καταραίουν και τα στρώματα των αστέρων. Πρώτα τα επιφανειακά και αργότερα τα πιο μέσα. Όλα πέφτουν προς τα κάτω, προς το κέντρο του. Πού θα σταματήσει αυτή η κατάρρευση? Εξαρτάται. Εξαρτάται από το πόσο μεγάλος ήταν ο αστέρας. Αν ο αστέρας ήταν σχετικά μικρός, όπως ο δικός μας ήλιος, τότε θα καταλήξει να γίνει ένας άσπρος νάνος. Ένας, δηλαδή, όπως φαίνεται και στο γράφημα δίπλα, μια ήσυχη κατάσταση ενός αστέρα που σιγά σιγά κρυώνει, γιατί η ενέργειά του φεύγει προς τα έξω. Στην κατάσταση αυτή, ο αστέρας θα έχει περίπου ακτίνα ίση με την ακτίνα της Γης, άρα θα έχει μικρύνει κατά πολύ.
Αν όμως ο αστέρας είναι βαρύτερος, τότε θα περάσει από τη φάση του λευκού νάνου, του άσπρου νάνου, αλλά δεν θα καταφέρει να ισορροπήσει. Η βαρύτητα είναι πολύ μεγάλη, γιατί η μάζα του είναι πολύ μεγάλη. Θα συνεχίσει λοιπόν την κατάρρευση. Θα φτάσει στην κατάσταση του αστέρα νετρονίων, που είναι μια πάρα πολύ πυκνή κατάσταση της ύλης. Σε αυτή την κατάσταση, η ακτίνα του αστέρα είναι περίπου 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μικρή, για μια τεράστια μάζα. Συνήθως οι αστέρες νετρονίων έχουν βία φαινόμενα, δηλαδή μπορεί να έχουν έντονα μαγνητικά πεδία, να εκπέμπουν τζετ σωματιδίων από τους δύο πόλους και έτσι δημιουργούνται και τα pulsars που ίσως να έχετε ακούσει ότι υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Η κρίσιμη ερώτηση είναι τι γίνεται αν ο αστέρας είναι αρκετά βαρύτερος, ώστε ούτε η κατάσταση του αστέρα νετρονίων δεν μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση ισορροπίας. Τότε θα καταλήξει σε μια μαύρη τρύπα. Φυσικά η απεικόνιση που βλέπουμε είναι καλλιτεχνική, αλλά έτσι συνήθως σκεφτόμαστε ότι είναι μια μαύρη τρύπα. Είναι μια σκοτεινή περιοχή του σύμπαντος. Γιατί σκοτεινή? Γιατί η μαύρη τρύπα έχει την τάση να απορροφά τα πάντα γύρω της. Έχει ένα στόμα που είναι πάντοτε ανοιχτό να καταβροχθεί η ύλη που υπάρχει κοντά, όμως δεν αφήνει ποτέ τίποτα να βγει από μέσα. Είναι, αν θέλετε, μια δίωδος προς μία και μοναδική κατεύθυνση, μόνο προς τα μέσα. Είναι τόσο έντονο το βαρυτικό της πεδίου που δεν μπορεί να διαφύγει ούτε ένα φωτόνιο, το σωματίδιο που ξέρουμε ότι κινείται πιο γρήγορα στην φύση. Αυτή ήταν η πρώτη οικογένεια λύσεων που πρόβλεψε η θεωρία του Αϊνστάιν και μάλιστα μόλις λίγους μήνες μετά τη διατύπωση της θεωρίας. Υπάρχουν όμως και άλλες λύσεις εξίσου εντυπωσιακές, όπως ότι υπάρχει η ακριβώς αντίστροφη λύση από τη μαύρη τρύπα, την οποία την αποκαλούμε άσπρη τρύπα. Τι κάνει η άσπρη τρύπα? Το στόμα της είναι συνεχώς ανοιχτό, αλλά μόνο για να βγει ύλη από μέσα και ποτέ για να καταπιεί. Άρα λοιπόν, αν κανείς σκεφτεί το συνδυασμό αυτών των δύο αντικειμένων, η μαύρη τρύπα αφήνει μόνο αντικείμενα να μπουν μέσα της, σαν μια πόρτα που ανοίγει μόνο προς τα μέσα. Η άσπρη τρύπα αφήνει μόνο αντικείμενα να βγουν από αυτήν, σαν μια πόρτα που ανοίγει μόνο προς τα έξω. Αν λοιπόν συνδυάσω αυτά τα δύο, μήπως μπορώ να δημιουργήσω ένα πέρασμα, στο οποίο θα μπαίνω από τη μαύρη τρύπα και θα βγαίνω από την άσπρη? Όντως, αυτό μπορεί να συμβεί, και αν το κάνουμε αυτό, τότε παίρνουμε μια σκουλικότρυπα. Αυτή είναι λοιπόν η σκουλικότρυπα, η πρώτη κατηγορία σκουλικότρυπου που ανακαλύφθηκαν ποτέ στην επιστήμη και ανακαλύφθηκαν από τον Αϊνστάιν. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός. Αυτό λοιπόν το πέρασμα έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να μας πηγαίνει από ένα σημείο του σύμπαντός μας σε ένα άλλο σημείο του σύμπαντός μας, το οποίο μπορεί να βρίσκεται απελπιστικά μακριά. Το ταξίδι μας μέσα από το πέρασμα μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ λίγο χρόνο, σε σύγκριση με τον χρόνο που θα κρατούσε αν προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα συμβατικό ταξίδι με ένα διαστημόπλιο. Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα η σκουλικότρυπα να μας πάει από το δικό μας σύμπαν σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτό είναι κάτι που θα το διαπιστώσουμε μόνο όταν περάσουμε μέσα από τη σκουλικότρυπα. Η θεωρία σε αυτό το σημείο αποτυγχάνει να μας δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει όμως ένα απογοητευτικό σημείο. Όπως βλέπετε και στο γράφημα, το πέρασμα αυτό από το ένα σύμπαν στο άλλο ή από το ένα σημείο του σύμπαντός μας στο άλλο δεν είναι πάντοτε ανοιχτό. Εμφανίζεται εκεί που δεν υπάρχει καν, εμφανίζεται, μεγαλώνει, ξανακλίνει, εξαφανίζεται. Μάλιστα, αυτό το άνοιγμα και το κλείσιμο γίνεται τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει τίποτα να περάσει από μέσα του. Άρα είναι πρακτικά ανώφελο, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για διαγαλαξιακά ταξίδια. Αυτή η απογοήτευση υπήρχε στη φυσική μέχρι τη δεκαετία του 80. Τότε τα πράγματα άλλαξαν ριζικά όσον αφορά τις σκουλικότρυπες, γιατί δύο πολύ σημαντικοί επιστήμονες, ο Carl Sagan και ο Kip Thorne, έκαναν μια φανταστική συνεργασία, πραγματικά ιδιαίτερη. Ο Carl Sagan ήταν αστροφυσικός, πολύ γνωστός στον χώρο της αστροφυσικής. Ήταν όμως και συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Πολύ γνωστός και πολύ καλός και σε αυτό. Είχε όμως μία παραξενιά. Όλα τα βιβλία του ήθελε να είναι βασισμένα σε υπάρχουσες θεωρίες. Σε ένα λοιπόν βιβλίο που έγραφε εκείνη την εποχή, έπρεπε να χρησιμοποιήσει μία σκουλικότρυπα. Ήξερε όμως ότι μία σκουλικότρυπα που παραμένει ανοιχτή για όσο χρόνο θέλει, δεν υπήρχε στην επιστήμη. Ζήτησε λοιπόν από τον Kip Thorne, ο κύριος στα δεξιά, ο οποίος ήταν ειδικός στην γενική θεωρία της σχετικότητας. Του ζήτησε λοιπόν να ξανακοιτάξει το θέμα της σκουλικότρυπας, μήπως και κάτι μπορεί να γίνει ώστε να παραμένει πραγματικά ανοιχτή. Και ο Kip Thorne το έκανε. Σε συνεργασία με έναν
μεταπτυχιακό του φοιτητή, τον Μόρις, μετά από χρόνια, είναι η αλήθεια, παρουσίασαν κάποιες νέες λύσεις κουλικότρυπων, οι οποίες έχουν την κλασική μορφή, με τις δύο απομακρυσμένες περιοχές, τα δύο σημεία του σύμπαντος, και το πέρασμα, τον λαιμό, όπως τον λέμε, της κουλικότρυπας ενδιάμεσα. Κατάφεραν να δείξουν ότι αυτές οι κουλικότρυπες έχουν πάντοτε το πέρασμα ανοιχτό. Δεν κλείνουν ποτέ. Όμως έπρεπε να πληρώσουμε ένα τίμημα γι' αυτό. Και το τίμημα είναι ότι πρέπει να βάλουμε μία κατανομή εξωτικής ύλης, κάποιου είδους ύλη που δεν την έχουμε παρατηρήσει ποτέ στο σύμπαν μας, γύρω από το λαιμό της κουλικότρυπας. Ο Καρλ Σέγκαν τα πήγε σχετικά καλύτερα με αυτό. Πήρε την ιδέα του Kip Thorne, δημοσίευσε το βιβλίο του, το γνωστό Contact, ένα από τα πιο γνωστά βιβλία επιστημονικής φαντασίας, το 1985, τρία χρόνια νωρίτερα από την επιστημονική εργασία. Το 1997, μάλιστα, το Contact έγινε ταινία με την Jodie Foster στο πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Matthew McConaughey. Εκεί, βέβαια, επειδή ακριβώς υπήρχε το τίμημα της εξωτικής ύλης, την συνταγή για να χτιστεί το μηχάνημα που θα άνοιγε τη σκουλικότρυπα στάλθηκε από κάποιον ανώτερο τεχνολογικά πολιτισμό. Και ήταν το σημείο ακριβώς ότι δεν μπορούμε εμείς να κατασκευάσουμε μία σκουλικότρυπα. Αυτά, βέβαια, ισχύουν στα πλαίσια της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Η έρευνα σήμερα προχωράει πέρα από τις θεωρίες του Αϊνστάιν. Κινούμαστε σε θεωρίες οι οποίες μπορεί να είναι ευρύτερες, να περιγράφουν πολύ περισσότερα φαινόμενα, να συμφωνούν βέβαια με ό,τι βλέπουμε γύρω μας. Μία τέτοια θεωρία είναι η θεωρία των υπερχορδών. Ίσως έχετε ακούσει κάποια πράγματα γι' αυτήν. Είναι η θεωρία που η βασική της ιδέα είναι ότι ό,τι φτιάχνεται γύρω μας δεν φτιάχνεται από σωματίδια, όπως πιστεύουμε, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, νετρόνια, αλλά από χορδές. Πολύ μικρές χορδές, οι οποίες πάλλονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κάθε είδος ταλάντωσης της χορδής δημιουργεί και ένα διαφορετικό σωματίδιο στον κόσμο μας, χοντρικά. Σε αυτά πλαίσια λοιπόν αυτής της καινούργιας θεωρίας βαρύτητας, ήταν φυσικό οι άνθρωποι να ψάξουν, οι ερευνητές, να ψάξουν για νέες λύσεις που μπορεί να περιέγραφαν μαύρες τρύπες, άσπρες τρύπες, σκουλικότρυπες, οτιδήποτε μας έδινε και η θεωρία του Αϊνστάιν. Έτσι λοιπόν το 1996 ήταν και το θέμα του διδακτορικού μου, έψαχνα να βρω για λύσεις που περιέγραφαν μαύρες τρύπες στα πλαίσια της θεωρίας των υπερχορδών. Και όντως είχαμε επιτυχία με τους συνεργάτες μου στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, καταφέραμε να βρούμε νέες λύσεις μαύρων τρυπών. Εκτός όμως από αυτές, τις οποίες δεν θέλω να συζητήσω σήμερα, βρέθηκε και μια άλλη ομάδα λύσεων που τότε μας είχε δυσκολέψει, γιατί δεν ξέραμε. Δεν καταλαβαίναμε ακριβώς τις ιδιότητες. Δεν ήταν μαύρες τρύπες, δεν ήταν άσπρες τρύπες. Ήταν κάτι άλλο. Λόγω περιορισμού χρόνου τις αφήσαμε στην άκρη. 15 χρόνια αργότερα, το 2011, αναγνωρίσαμε αυτές τις λύσεις, εγώ σε συνεργασία με τους δύο Γερμανούς συνεργάτες μου, αναγνωρίσαμε ότι αυτή η οικογένεια, η περίεργη των λύσεων, ήταν στην πραγματικότητα σκουλικότρυπες. Στα πλαίσια της θεωρίας των υπερχορδών. Και πολύ γρήγορα θεωρήθηκε στη βιβλιογραφία, εξού και ο ενθουσιασμός στον διεθνή τύπο, αναγνωρίστηκε ως η πιο πετυχημένη οικογένεια λύσεων σκουλικότρυπων που είχαν βρεθεί ποτέ στην βιβλιογραφία. Υπήρχαν πολλοί λόγοι, θα αναφέρω μόνο λίγους από αυτούς, δεν απαιτούν εξωτική ύλη. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα γύρω από το λαιμό της σκουλικότρυπας για να μείνει το πέρασμα ανοιχτό. Τέλειο λοιπόν για να ξεκινήσουμε. Το δεύτερο, είναι διασχίσιμες από σωματίδια και σώματα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα αυτό δεν το είχε δείξει κανένας. Όποιος μπει στη σκουλικότρυπα, πιστέψτε με, θα θέλει να ξαναγυρίσει και πίσω κάποια στιγμή. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τροχές, όπως λέμε στην φυσική, που θα ξαναφέρουν αυτό το σωματίδιο ή τον παρατηρητή ή το διαστημόπλιο πίσω σε εμάς. Εμείς δείξαμε, και αυτό είναι το γράφημα της σκουλικότρυπας, οι μαύρες γραμμές είναι οι τροχές, που προβλέπει η θεωρία μας ότι θα έχουν τα σωματίδια ή οποιοδήποτε αντικείμενο. Η κάτω περιοχή είναι η δική μας πλευρά του σύμπαντος, η πάνω περιοχή είναι η άλλη πλευρά της σκουλικότρυπας. Οι μαύρες γραμμές δείχνουν ότι τα σωματίδια μπορούν να περάσουν, να διαγράψουν ένα ταξίδι και να ξαναγυρίσουν πίσω σε εμάς. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο είναι όσο μεγάλες θέλουμε. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθό τους. Εξαρτάται από το πόση ενέργεια μπορούμε να καταναλώσουμε για να τις φτιάξουμε ή από το πόσο ενέργεια κατανάλωσε η φύση για να τις φτιάξει. Πολύ γρήγορα μετά από αυτήν την δημοσίευση των αποτελεσμάτων, δέχτηκα μία ερώτηση από ένα ραδιοφωνικό σταθμό ελληνικό, που με ρώτησαν, κύριε Καντή,
είμαστε πολύ μακριά ακόμα από το να χτίσουμε ένα διαγαλαξιακό εξπρές. Και τους είπα, δυστυχώς ναι. Η εργασία είναι καθαρά θεωρητική. Η πρακτική εκμετάλλευσή της είναι ακόμα πάρα πολύ μακριά. Όμως, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μία σκουλικότρυπα, ειδικά μία μεγάλη σκουλικότρυπα, για να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε τα μακρινά μέρη του σύμπαντος. Όμως, το ίδιο συνέβη και με τις μαύρες τρύπες. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα μία μαύρη τρύπα, όμως σήμερα οι επιστήμονες πιστεύουν, και εγώ μεταξύ αυτών, ότι το σύμπαν είναι γεμάτο από μαύρες τρύπες, οι οποίες έγιναν σαν αποτέλεσμα της φυσικής διαδικασίας κατάρρευσης των αστέρων ή της μάζας στο κέντρο του γαλαξία. Όλοι σήμερα ξέρουμε ότι στο κέντρο του γαλαξία μας υπάρχει μια τεράστια μαύρη τρύπα. Δεν μας ανησυχεί, ζούμε μαζί της, κανένα πρόβλημα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να έχουν δημιουργηθεί αυθόρμητα σκουλικότρυπες μέσα στο σύμπαν. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ψάξουμε και να τις βρούμε και κατόπιν μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε. Αν συμβεί αυτό, τότε θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα μοναδικό εργαλείο για να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση του σύμπαντος, την πραγματική εξερεύνηση. Γιατί μέχρι τώρα απλώς ψηλαφούμε την περιοχή γύρω μας και τίποτε παραπάνω. Και αξίζει πραγματικά να το κάνουμε, γιατί το σύμπαν είναι τεράστιο, είναι πανέμορφο, θα συμπλήρωνα και εγώ στα λόγια του Carl Sagan από το βιβλίο Contact, είναι πραγματικά τεράστιο το σύμπαν και αξίζει να το εξερευνήσουμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί έξω. Αν μη τι άλλο, όχι μόνο σκουλικότρυπες, άσπρες και μαύρες τρύπες, αλλά ίσως και άλλοι πολιτισμοί. Γιατί όπως το έθεσε και ο ίδιος, εάν τελικά είμαστε μόνοι μας, τότε κάποιος ξόδεψε άδικα πάρα πολύ χώρο. Και δεν βλέπουμε το λόγο γιατί έγινε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.